Και στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, το οποίο κάνουν τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και επιδιώκουν την διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας, καθώς μπαίνει λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ. Πάμε λοιπόν στο Σύνταγμα και τη Μαρία Σιαμπάνου για να δούμε πώς εξελίσσεται το συλλαλητήριο. Σε εξέλιξη, Εύα, βρίσκεται το συλλαλητήριο των σωματείων της ΛΑΡΚΟ εδώ στην πλατεία Συντάγματος, καθώς χθες δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία προβλέπεται η απόλυση 850 εργαζομένων στις 12 Μαΐου. Οι εργαζόμενοι τονίζουν πως με την απόλυσή τους αυτή δημιουργούνται άμεσα προβλήματα επιβίωσης και της στέγασής τους. Το συλλαλητήριο αυτό στηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ από την πλευρά της η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε δύο εργασιακά προγράμματα. Για τους άνω των 55 ετών παρέχεται η δυνατότητα να εργαστούν 7 χρόνια σε δήμους, μέχρι δηλαδή, Εύα, την συνταξιοδότησή τους, και για όσους είναι έως τα 54 έτη, το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει εργασία μόνο για 2 χρόνια σε φορείς του δημόσιου τομέα. Όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ εδώ, και απλώς κόσμος έχει έρθει για να στηρίξει αυτό το συλλαλητήριο. Μαρία Σιαμπάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκανε για το θέμα της ΛΑΡΚΟ και των εργαζομένων ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας. Αυτή την ώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειές τους. Η κυβέρνηση πάει για οριστικό κλείσιμο, για ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ σε συμπαιγνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα άλλα κόμματα, με την μεγάλη εργοδοσία και τα διάφορα λόμπι των εταιριών.